Καλησπέρα παιδες και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο νούμερο 25, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Πού φτάσαμε, κάπου εδώ νομίζω φτάσαμε. Και βρισκόμαστε εδώ πέρα πριν τα μάτς με την Paris Saint-Germain και κάποια άλλα derby ενδιάμεσα. Έχω παίξει και δύο ματσάκια μόνος μου, όχι κάτι ιδιαίτερο, μία νίκη, μία ήττα. Νίκη με την Ξάνθη, ήττα από τη Λάρισα δυστυχώς, με πολύ κακή εμφάνιση και κόκκινη κάρτα. Όπως βλέπετε βρισκόμαστε στην 5η θέση με 11 πόντους, έχουμε 3 νίκες, 2 ήττες, 2 ισοπαλίες. Δύσκολα τα πράγματα γενικά, δεν έχουμε σταθερότητα. Παίζει ρόλο το ότι παίζουμε και Champions League για να μην έχουμε τη σταθερότητα. Είναι κάποια extra match πολύ δύσκολα τα οποία μας αποδιοργανώνουν τελείως. Θα πάμε τώρα να δούμε τι κάναμε στα match που έπαιξα μόνος μου τα goal. Και επιστρέφουμε για το match με την Paris Saint-Germain, το πρώτο match, το οποίο είναι στο Parc des Princes στη Γαλλία. Με προπονητή τον Αρσέν Βενγκέρ. Πάρει πολύ δύσκολη η αποστολή. Για πάμε να δούμε. Με την Ξάνθη, όπως βλέπετε, κυριαρχήσαμε full στο παιχνίδι. 2 γκολ του Σάβα Μούργου με 2 σουτάρες. Πώς αλλιώς βάζει γκολ ο Μούργος, έχει πολύ καλό πόδι. Θα πάμε να δούμε τώρα τα γκολ. Γενικά, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Εδώ στο 26 Σπανουδάκης δίνει στο Χατζηθοδωρίδη. Χατζηθοδωρίδης από τα αριστερά δίνει στο Σπανουδάκη. Εκείνο στο Μούργο οπλίζει πρώτο σουτ κοντράρι πάνω στον αμυντικό. Δεύτερο σουτ την δεξιά γωνία του τερματοφύλακα. Ανοίγουμε το σκορ και στο 70. Το σενάριο επαναλαμβάνεται, αλλά από τα δεξιά Ναβάρο γυρνάει, δεν περνάει η σέντρα του. Ερνάνη δίνει στο Μούργο, εκείνος με το αριστερό στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Ξάνθης του Ζίβκοβιτς. 2-0, εύκολη νίκη. Πάμε να δούμε τι έγινε στο μάτς με τη Λάρισα. Το μάτς με τη Λάρισα, όπως θα δείτε, ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Τρώμε τον γκολ στο 37 από το Γλέζο και στο 62, εκεί που πάμε να φορτσάρουμε και να καταφέρουμε μπας και σοφαρίσουμε και να πάρουμε και την νίκη ίσως, ο Ερνάνη κάνει ένα τάκλιν, παίρνει απευθείας κόκκινη κάρτα. Δεν ήταν για απευθείας κόκκινη κάρτα, εδώ θα δείτε τον γκολ της Λάρισας. Τυχερό, μια κεφαλιά από τον έναν παίχτη της Λάρισας, κοντράρι μπάλα, έρχεται ο Γλέζος και το βάζει σε κενή αιστεία ουσιαστικά. Ο Δελιζήσης βγήκε μάνα εβδομάδα. Βλέπετε η άμυνα της Λάρισας πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ συμπαγής η ομάδα της, το σύστημά της, όπως βλέπετε εδώ πέρα, με 4 αμυντικούς, 4 χαφ στη σειρά. Πολύ χαμηλά στο σχήμα και δύο μπροστά παίχτησε απλά το Γιούς και τον Καβετσί. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Η Λάρισα παίρνει το αίμα της πίσω γιατί πέρσι την είχαμε κερδίσει. Ένα μάτς το οποίο δεν είμαι ευχαριστημένος από τους παίχτες μου, αλλά δεν ήταν τελείως κακή. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν καλύτεροι από τη Λάρισα, αλλά η Λάρισα έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα, έβαλε τον γκολ και μετά έμεινε πίσω και πήρε το μάτς. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτές οι μέρες στο ποδόσφαιρο. Και τώρα θα πάμε να σας δείξω εδώ πέρα τη βαθμολογία. Γενικά είναι, όπως βλέπετε, στους 11 βαθμούς. Έχουμε ένα παιχνίδι λιγότερο, όπως και εμείς και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, η Λάρισα και η Ξάνθη και ο Πανιώνιος. Λογικά κάποια μάτς μεταξύ μας είναι αυτά. Δεν είμαστε πάρα πολύ πίσω, είμαστε 6 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Οπότε θεωρητικά 3, αν όλα πάνε καλά. Νομίζω ότι γίνεται. Πάμε τώρα να παίξουμε την Παρή, η οποία έχει ξεκινήσει άθλια τον όμιλο με μία ισοπαλία και μία ήττα. Αν πάρουμε έστω και βαθμό, γίνεται χαμός στον όμιλο, πραγματικά. Για πάμε να δούμε. Παρή νίκη Βόλου λοιπόν, 1-17 δίνει ο άσος της Παρή, πάρα πολύ χαμηλή απόδοση. 11 απόδοση δίνει το διπλό και 6 το χ. Προπονητής είναι ο Αρσένο Βενγκέρ, τον οποίο τον βλέπετε πίσω μου, και διαιτητής είναι ο Μασιμιλιάνο Ιράτη του Elite Group, ο Ιταλός, με 4 αστεράκια βαθμολογία, ουσιαστικά φήμη. Πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Ακόμα και το Χ θα πανηγυριστεί σαν νίκη. Η Παρή, ξέρετε όλοι ότι είναι υπερομάδα και ειδικά στο μάνατζερ δεν σου αφήνει περιθώριο όπως στην πραγματικότητα. Πάμε για το καλύτερο. Να δούμε. Πάμε να καταρχήν να ανακοινώσουμε την 11η στα αποδυτήρια και να τη δείτε και εσείς στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, η 11η μας είναι σχεδόν γνωστή. Σέλτον κάτω από τα δοκάρια, Ναβάρο, Μπεσό, Μαυροπάνος, Ραντζέλ στην άμυνα, Κράους, Ανδρούτσος και Μούργος στα χαφ. Ερνάνη δεξιά, Μπράσα αριστερά και στην κορυφή ο Παναγιώτης Μωραΐτης. Για την 11η της Παρή έχει επιλέξει ο Βενγκέρ Αριθαμπαλάγκα, Κέπα έχει μάλιστα. Σεμέδο, Μαρκίνιος, Κιμπεπέ, Ερνάντες, Βεράτη, Ραμπιό, Εμπαπέ, Άλι, Ντεμπελέ και Νεϊμάρ είναι μια 11η αστέρων. 11 αστέρες μέσα στην 11η της Παρή, είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή μας. Για πάμε να ξεκινήσει το μάτς με τον Μωραΐτη στη σέντρα να δίνει πίσω στον Κράους, εκείνος στο Μαυροπάνο και εκείνος στο Ραντζέλ. Passing game αρχικά για εμάς δεν γίνεται κάτι και το παιχνίδι θα πάει να προχωρήσει τώρα για να μας δείξει το επόμενο highlight. Για να δούμε, έχουμε φτάσει στο 5ο λεπτό και corner με την Παρή με τον Νεϊμάρ. Θα εκτελέσει ο Νεϊμάρ την κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Σέλτον. Ωραία, ευτυχώς δεν ανησυχούμε
ιδιαίτερα με αυτή τη φάση της Παρί. Παρ' όλα αυτά η Παρί είναι σίγουρο ότι θα μπει να προσπαθήσει να πάρει όσο πιο γρήγορα το προβάδισμα, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει άθλια στον όμιλο. Diogo Brás φεύγει από τα αριστερά, για να δούμε. Diogo Brás συγκλίνει. Θα αλλάξει το παιχνίδι, δεν ήταν καλή σέντρα. Ναβάρο κάνει τη λάθος πάσα και ο Εμπαπέ τώρα στην αντεπίθεση η Παρί θα πετάξει, γιατί ο Νεϊμάρ είναι πάρα πολύ γρήγορη. Ακόμα και η άμυνά μας να μην ήταν ψηλά, οι παίκτες της Παρί είναι πάρα πολύ γρήγοροι. 1-0 με τον Νεϊμάρ. Η Παρί ανοίγει το σκορ στο 12ο λεπτό. Δεν περίμενα, όταν έγινε η κλήρωση, δεν περίμενα να κάνουμε βαθμό στα μάτς με την Παρί. Αλλά δυστυχώς δεν πήραμε βαθμό ούτε στα μάτς με την Τότεναμ, ούτε στα μάτς με τον Άγιαξ. Θα μπορούσαμε να τον είχαμε κερδίσει τον Άγιαξ, δεν τα καταφέραμε. Έστω να είχαμε πάρει ένα χ, που ήταν υπερπολίτημο βέβαια. Ο Άγιαξ έχει κάνει το 2-2 στα πρώτα παιχνίδια. Οπότε έχει κερδίσει και την Paris Saint-Germain. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, η τελευταία θέση θα είναι ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αν μπορούσαμε σε αυτόν τον όμιλο να βγούμε και πέμπτη, πιστεύω ότι θα βγαίναμε πέμπτη. Εδώ το corner διώχνει ο Μαυροπάνος. Απομακρύνει τον κίνδυνο. Κατάμεσο το Park the Prince, εννοείται. Neymar, εν τω μεταξύ το έχει πολύ εντυπωσιακά φτιαγμένο μέσα στο manager το γήπεδο. Κοιτάξτε πόσο κάθετες είναι οι κερκίδες και πόσο κοντά στο γήπεδο. Το έχει πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο, πάρα πολύ ωραίο. Neymar, συνεχόμενα corner για την Paris Saint-Germain. Αυτό το corner θα περάσει απευθείας πλάγιο στην άλλη πλευρά, χωρίς να γίνει τίποτα. Ναβάρο στο πλάγιο δίνει στον Kraus, ο Kraus στον Μπεσό, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός από την ομάδα της Παρί. Μούργος αλλάζει το παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο για τον Ranzel. Μία σέντρα, δεν περνάει, κόντραρε. Είναι εντυπωσιακό εδώ πέρα, θα κάνει λάθος ο Μαυροπάνος. Και ο Νεϊμάρ θα πλασάρει. Είναι εντυπωσιακό το πόσο διαφορά στην ποιότητα υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων. Και το δείχνει μέσα το μάνατζερ. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Ranzel, ο οποίος την Ελλάδα κάνει πλάκα και έχει εξαιρετικά ratings, να μην μπορεί να περάσει σέντρα από το δεξί μπακ της Παρί, τον Σεμέδο, και η μπάλα χτυπάει πάνω του απλά. Είναι εντυπωσιακά αυτά τα πράγματα που βλέπουμε εδώ πέρα. Και είναι εντυπωσιακό το πόσο δεν είμαστε έτοιμοι για το Champions League. Δηλαδή, απλά μπήκαμε για να πάρουμε τα λεφτά. Μπορούσαμε να μπούμε και μπήκαμε. Δεν ήμασταν ξεκάθαρα για Champions League, ήμασταν για Europa. Αλλά ναι, εντάξει, εφόσον μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά του Champions League, προφανώς θα προτιμήσω τα λεφτά του Champions League, γιατί για να αναβαθμίσουμε την ομάδα μας και κάποια στιγμή να ξαναβρεθούμε εκεί πέρα, ανάμεσα στους κορυφαίους και να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Ή να βγούμε τρίτη ή να περάσουμε στην επόμενο γύρο του Champions League. Προφανώς και εσείς όλοι που βλέπετε το βίντεο ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση με την νίκη Βόλου σε τόσο κοντινό χρονικό διάστημα, είμαστε στο 2021. Σε τόσο κοντινή ημερομηνία να καταφέρουμε να νικάμε ή να χτυπάμε μάτς τέτοια στην Ευρώπη. Έτσι κι αλλιώς στα προκριματικά, παιδιά, είχαμε πανεύκολες κληρώσεις. Με εξαίρεση στη Young Boys, την οποία τη φοβήθηκα, και εν τέλει δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο, γιατί την κερδίσαμε με 8 γκολ, με 6 γκολ διαφορά, 8-2 συνολικά. Οι υπόλοιπες τώρα, και η Καραμπάκ και η Μπάριμπορ, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε το επίπεδο για να νικάμε αυτές τις ομάδες, αλλά για να παίζουμε με την Παρί, προφανώς δεν έχουμε το επίπεδο. Εν τω μεταξύ, οι παίκτες μας πολλοί είναι στο 6,4 και στο 6,3. Αναμενόμενο. Ξεκάθαρα έχουμε έρθει για τη συμμετοχή στο Champions League, για την εμπειρία. Είναι στάνταρ μάτς εμπειρίας αυτά, δεν είναι μάτς νικών και να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας και τα λοιπά. Έχουμε ακόμα χρόνια μπροστά μας για να καταφέρουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε τέτοιο επίπεδο. Και με τον Ηρακλή, νομίζω πέρσι είχαμε αργήσει να είμαστε ανταγωνιστικοί στο Champions League και είχαμε φτάσει 8 Europa ή 8 Champions League είχαμε φτάσει. Νομίζω 8 Europa πρέπει να είχαμε φτάσει. Είχαμε παίξει με την Ίντερ τελευταία σεζόν εκεί και είχαμε αποκλειστεί. Anyway, ο Κέπα θα δώσει στον Μαρκίνιος. Δεν υπάρχει και περίπτωση παράτασης να μείνει μέσα ο Κέπα στα πέναλτι. Παβόν, έχουν βάλει και Παβόν μέσα, δηλαδή εντάξει. Και το σουτ του Ντέλε Άλλη θα περάσει out. Δεν ήταν καλό. Όλα αυτά τώρα έχουμε ανέβει λίγο. Έχουμε κάνει 5 σουτ, 2 στο τέρμα. Εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ο Μπεσό δεν παίζει καλά. Είναι ο μόνος πλέον που έχει μείνει και δεν παίζει καλά. Έχει το άγχος επειδή αγωνίζεται δανεικός από την Παρί. Δεν ξέρω. Μας γέμισε και κάρτες ο Ιράτη. 4 καρτούλες μας έχει βγάλει. Μία στην Παρί. Τι να τους πω τώρα. Θα απαιτήσω περισσότερα. Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Τους άγχωσα κιόλας. Νεϊμάρ στο corner. Δίνει στον Εμπαπέ.
Έξω από την περιοχή ο Εμπαπέ θα κάνει το σούτ, θα κοντράρει πάνω στους αμυντικούς μας και συνεχίζει τη φάση, και άλλη φάση για την Παρί. Ερνάντες, Τεό Ερνάντες θα γεμίσει, αλλά ο Χατζηθοδωρίδης είναι εκεί για να διώξει. Δηλαδή παίζουμε με τον Χατζηθοδωρίδη τώρα εμείς, έτσι. Ο οποίος σε εμάς έχει δύο αστέρια. Σκεφτείτε δηλαδή στην Παρί, παίζει να έχει μισό αστέρι. Απίστευτα τα πράγματα. Λοιπόν, Βινίσιους Ποπό δίνει στον Ντιόγκο Μπράς. Ένα γκολ έστω για την τιμή. Μπορεί να παίξει και ρόλο, δεν ξέρεις. Ντιόγκο Μπράς δίνει στον Χατζηθοδωρίδη. Πολύ ωραία πάσα. Έδειξε το ταλέντο του Ντιόγκο Μπράς. Και ο Ερνάνι έρχεται για να κάνει το 2-1 στο 89. Ο Πορτογάλος, ο οποίος τα έχει πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα με την ομάδα μας, έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Έχει βάλει 6 γκολ. Λέτε εδώ την τρίπλα του Ντιόγκο Μπράς στον Σεμέδο. Είναι όλα τα λεφτά. Του φέρνει την μπάλα με πλάτη και του κάνει τα κουνάκι όταν εκεί έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια ο φίλος ο Σεμέδο. Εδώ θα διώξουν οι αμυντικοί μας πάνω στη γραμμή. Βεράτη ξαναπροσπαθεί να φέρει την μπάλα στην περιοχή για την Παρί. Σαμασέκου, Μαρκίνιος, όχι, κάπου εδώ νομίζω ότι θα λήξει και το παιχνίδι. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι παραπάνω. Ένα πλάγιο τώρα, απλά για να λήξει το παιχνίδι, και κάνουμε και λάθος. Λάθος στην άμυνά μας από πλάγιο. Είναι τέλειο αυτό. Γενικότερα έχετε δει ότι πολλά πράγματα φιλάρουν φέτος το manager. Ένα από αυτά είναι και τα πλάγια. 2-1, νίκη της Παρί, unconvincingly, που λένε και στο χωριό μου, χωρίς να πείσει. Σκόραρε 2 γκολ ο Neymar μέχρι το 20 λεπτό και μετά η Παρί έκατσε. Και εμείς καταφέραμε στο 89 απλά να μειώσουμε και να αγχώσουμε έστω για κάποια δευτερόλεπτα. Νομίζω ούτε αυτό δεν καταφέραμε, ούτε να τους αγχώσουμε δεν καταφέραμε. Απλά τον γκολ το βάλαμε για να το βάλουμε. Ο Άγιαξ έφερε 1-1 με την Tottenham, οπότε ο Άγιαξ παραμένει στην πρώτη θέση. Η Παρί πάει στους 4 και εμείς παραμένουμε στους 0. Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Παίξαμε 3 πολύ σημαντικά ντέρμπι, 2 για το πρωτάθλημα, 1 για το κύπελο, τα οποία θα καθόριζαν το μέλλον μας στους στόχους που έχουμε θέσει στη σεζόν. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε, το πρώτο μάτι για το πρωτάθλημα που έπαιξα ήταν με τον ΠΑΟΚ, 3-0, πολύ μεγάλη νίκη, η οποία ξεκίνησε από ένα λάθος του Μίσιτς και του Πασχαλάκη. Θα δείτε εδώ πέρα ότι στο 48 ο Πασχαλάκης δίνει στο Μίσιτς, ο Μίσιτς ξαναγυρνάει πίσω λανθασμένα, δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα ο Πασχαλάκης, έρχεται ο Ντιόγκο Μπράς, του κλέβει την μπάλα, σκοράρει 1-0. Εδώ βάλαμε τις βάσεις και στο 64 ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστή σέντρα στον Μπεσό από το Μούργο, κεφαλιά του Γάλλου, 2-0. Στο 70 από το corner του Μούργου και πάλι επιστρέφει μπάλα στον ίδιο παίχτη, ξανά η σέντρα, Μωραΐτης, 3-0, και το παιχνίδι είναι δικό μας. Πολύ εύκολη νίκη, δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Στο match με την ΑΕΚ στο κύπελο 0-0, χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα, πρώτη φορά από τις λίγες φορές βασικά που βλέπουμε εδώ πέρα να μην γράφει τίποτα, ούτε κάρτες δοθήκαν ούτε τίποτα. Και από highlights, 2 highlights να δείξε, max. Και στο πρωτάθλημα, στο match με την ΑΕΚ, όπου εδώ πέρα κυριαρχήσαμε και σε αυτό το παιχνίδι. Ανοίξαμε το σκορ με πέναλτι του Βινίσιους Ποπό, ο οποίος σκοράρει μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί ήταν τραυματίας προφανώς. Όπως βλέπετε εδώ, Βινίσιους Ποπό στο 34, πολύ ωραίο πέναλτι στην αριστερή γωνία. Ο Ερνάνι εκτελεί το κόρνερ, διώχνει ο Οικονόμου, ο Ντιόγκο Μπράς οπλίζει, σουτάρει στη δεξιά γωνία, 2-0. Μειώνει η ΑΕΚ σε 2-1 και κάπου εδώ αγχωθήκαμε στο 65. Ο Μάρτι, πολύ ωραία παλιά, δεν πετυχαίνει το τεχνικό offside από τον Οικονόμου και κάνει το 2-1, και ο Κράους στο 75 δίνει στο Σπανουδάκι, ξανά Κράους, αυτό στον Ερνάνι, συγκλίνει, γυρνάει στο Ντιόγκο Μπράς και πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ για σήμερα. 3-1, πάρα πολύ σημαντική νίκη, και όπως θα δείτε βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση με 17 πόντους, με ένα παιχνίδι λιγότερο από τον Παναθηναϊκό που έχει 21, τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 16, ο Ολυμπιακός με 15 και αυτοί με παιχνίδια λιγότερα. Ατρόμητος 15, Πανιώνιος 14, η ΑΕΚ 13 και η Λάρισα 13 και αυτές με παιχνίδια λιγότερα. Και 12 και ο Πανετολικός. Όπως βλέπετε γίνεται χαμός το πρωτάθλημα, πραγματικά με μία νίκη μπορείς να βρεθείς τέταρτος και με μία ήττα ξέρω μπορείς να βρεθείς εκτός αυτό εδώ του πράσινου κομματιού που οδηγούν στο Champions League Playoff. Γενικότερα είναι αυτό το καλό με τις 12 ομάδες, ότι οι βαθμοί μοιράζονται. Όπως βλέπετε πολλές ομάδες έχουν αρκετές ήττες, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, εμείς, ο Παναθηναϊκός έχει μόλις μόνο μία ήττα, αλλά και αυτή 5-1 από τον Ατρόμητο, απίστευτο σκορ. Και τώρα πάμε στο μάτς με την Παρί, όπου την υποδεχόμαστε στο Τάκη Συνετόπουλος. Ίσως το μεγαλύτερο παιχνίδι που φιλοξενούμε στο γήπεδό μας, απέναντι σε μια πραγματική υπερομάδα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε, γιατί το 2-1 η αλήθεια είναι στο πρώτο παιχνίδι άφησε υποσχέσεις. Μένει να το αποδείξουμε και στην πράξη.
Νίκη Βόλου Παρή, λοιπόν, 7,5 απόδοση δίνει ο Άσος, 1,40 το διπλό. Νομίζω ότι μας, εντάξει, οι αποδόσεις δείχνουν την πραγματική, έτσι, διαφορά των ομάδων. Διαιτητής είναι ο Istvan Vad, ο οποίος πρέπει να είναι Ούγγρος, 3,5 αστεράκια φήμη στο Elite Development Group. Μπορεί να μας έχει ξανασφυρίξει, νομίζω, αυτό. Σε κάποιο save μου έχει ξανασφυρίξει στην Ευρώπη. 9.000 εισιτήρια από τα 9.000, sold out το match, προφανώς. Νομίζω ότι πάρα πολλοί και ποδοσφαιρόφιλοι θα έρθουν στο γήπεδο. Δεν θα έρθουν μόνο οπαδοί της Νίκης Βόλου. Αν γινόταν κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα, νομίζω ότι δεν θα χώραγε δύο Τακισεντόπουλος. Μπορεί να μην χώραγαν τον κόσμο που θα ήθελε να έρθει σε αυτό το match. Πάμε στο ποδητήριο να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δείτε κι εσείς. Σημείωση: η Τότεναμ κέρδισε τον Άγιαξ και πέρασε πρώτη με 8 βαθμούς. 7 έχει ο Άγιαξ, 4 η Παρί. Ο όμιλος έχει γίνει δύσκολος. Αν πάρουμε βαθμό εδώ πέρα, βασικά νικήσουμε, αλλά δεν γίνεται. Πάμε να δούμε. Η γνωστή ενδεκάδα για εμάς, απλά στην κορυφή ο Βινίσιους Ποπό, σε σχέση με τα άλλα μάτς που ξεκίναγε ο Μωραΐτης, έχει επιστρέψει ο Βινίσιους Ποπό και πήρε τη θέση του στην κορυφή. Για την Παρί, όπως βλέπουμε, Κέπα, Σεμέδο, Μαρκίνιος και Μπεπέ, Ερνάντες, ίδια η αμυντική γραμμή μέχρι τώρα, Βεράτη, Ραμπιό, ίδιοι, Ντεμπελέ δεξιά, άλλη, Παβόν αριστερά και στην κορυφή ο Μπαπέ. Δεν παίζει ο Νεϊμάρ, οπότε. Μάλιστα. Με κορυφή τον Εμπαπέ, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος και ξέρουμε γιατί είναι ικανός. Ξεκινάει το μάτς, η σέντρα η Παρί, για να δούμε τι θα δούμε. Ερνάντες έχει την μπάλα από τα αριστερά, κατάμεσο το γήπεδο, πρέπει να έχουν κάτσει φίλαθλοι και στις σκαλοπάδια που οδηγούν στις κερκίδες, δηλαδή τόσο κόσμο παίζει να έχει αυτό το μάτς. Έχουμε φτάσει στο 7 λεπτό, δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα, δεν έχει δείξει. Για να δούμε εδώ το φάουλ του Βεράτη, ο οποίος θα δώσει τον Εμπαπέ, εκείνος θα πάει πιο κεντρικά, θα δώσει στον Μαρκίνιος, ο οποίος είναι ολομόναχος, θα κάνει το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και θα βγει ο Σέλτον Μπιάι να μαζέψει. Ευτυχώς δεν το πληρώσαμε εδώ πέρα. Αδράνεια της άμυνας, εννοείται ξεκάθαρα. Η αδράνεια βασικά της άμυνας, ή να το πούμε πιο σωστά, είναι πάρα πολύ καλή η Παρί. Νομίζω ότι ο συνδυασμός και των δύο παίρνει αυτό το αποτέλεσμα. Λογικά η Παρί θα ψάξει πάλι το γρήγορο γκολ για να τελειώσει το θέμα νίκης σε αυτό το match, όπως έγινε και στην έδρα της. Και ο άλλη τραυματίστηκε και θα μπει ο Τιάγκο στη θέση του. Είναι ο Αλκάνταρα. Είναι ο Τιάγκο Αλκάνταρα, ο οποίος παίζει αλλαγή στην Παρί και βγαίνει ο άλλη για να μπει ο Τιάγκο. Μάλιστα, οκ. Εντάξει, νομίζω ότι έχουν ξεφύγει οι ομάδες. Γενικά η Παρί έχει ξεφύγει, δεν ξέρω τη φάση. Τόσο πολύ, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Ερνάντες θα ψάξει το Ρανζέλ, ο οποίος διώχνει όπως και ο Μαυροπάνος απομακρύνει και αυτός με κεφαλιά. Λάθος εδώ πέρα, ο Λαονδρούτσος προλαβαίνει, πετάει για τον Ερνάνι, μπας και βγάλουμε και φάση. Πιέζει ο Πορτογάλος τον Ερνάντες. Κράους, ξανά Ανδρούτσος, ξανά Κράους. Θα γυρίσει πίσω στο Μαυροπάνος στη σιγουριά, γιατί δεν πιέζεται ιδιαίτερα ο Μαυροπάνος, αλλά θα κλειστεί και θα βγάλει μια ψηλή παλιά. Δεν περνάει, γίνεται το λάθος. Διόγκο Μπράς, για να δούμε. Έχει χώρο ο Διόγκο Μπράς, θα κάνει το σουτ. Δίπλα από τα δοκάρια, το πρώτο σουτ για μας σήμερα. Ήταν καλό, είχε την ευκαιρία ο Ντιόγκο Μπράς εκεί πέρα να τελειώσει όμορφα τη φάση. Εδώ πέρα θα κάνει λάθος η Παρί στο πλάγιο. Βινίσιους Ποπό παίρνει την μπάλα. Θα ψάξει από τα δεξιά τον Ερνάνι. Ανεβαίνουμε τώρα σε αντεπίδεση με τον Ερνάνι. Να δίνει στον Ανδρούτσο, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή. Ο Ανδρούτσος θα σκοράρει. 1-0. Ανοίγουμε το σκορ με τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Πάρα πολύ ωραία αντεπίθεση για την ομάδα μας. Πάρα πολύ ωραία κόντρα. Ο Βινίσιους Ποπό εδώ βλέπετε δίνει στον Ερνάνι. Ο Ερνάνι παίρνει τα μέτρα του, βλέπει τον Ανδρούτσο, ο οποίος κάνει κίνηση σαν κρυφός φορ. Θα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ στην αριστερή γωνία του Κέπα. Και 1-0 για την ομάδα μας. Μπράβο, ρε ομάδα, μπράβο. Μπράβο. Αυτά είναι τα ωραία. Και αν χάσουμε, τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι έχουμε παλέψει, ρε φίλε. Όπως παλέψαμε και το μάτς στη Γαλλία μέσα. Και παλέψαμε και το μάτς με τον Άγιαξ. Με την Τότεναμ, εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ κακοί γιατί βάλαμε τον γκολ και μετά κάτσαμε. Τιάγκο εδώ πέρα δίνει στο Βεράτη. Ραμπιό, η οποία Παρί κινδυνεύει και να μην περάσει, έτσι, αν δεν κερδίσει σήμερα. Ερνάντες δίνει στον Παβόν. Παβόν στο Βεράτη. Εκείνος στον Κιμπεπέ. Ξανά Ερνάντες, κάνει passing game τώρα εκεί η Παρί να μας αποδιοργανώσει. Ραμπιό φεύγει από τα αριστερά σαν extreme. Θα του κάνει το tackling ο Μπεσό. Πάρα πολύ καθαρό tackling και πάρα πολύ ωραίο. Με αυτό το tackling κερδίζει τη θέση σου πίσω στην Παρί. Μπεσό. Βινίσιους Ποπό περνάει τον αμυντικό, θα σουτάρει. Ο Κέπα θα διώξει σε corner. Είμαστε καλύτεροι στα τελευταία λεπτά. Έχουμε πάρει μέτρα μες στο γήπεδο. Χτυπάμε στις κόντρες όσο μπορούμε την Paris Saint-Germain. Εδώ διώχνει όπως η άμυνα της
της γαλλικής ομάδας. Ερνάνη θα βγάλει στέντα, δεν είναι καλή. Και ο Παβόν θα βγάλει την κόντρα τώρα για την Παρίσι Ζερμέν με τον Τιάγκο να φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Ο Ραντζέλ ευτυχώς ελέγχει εύκολα. Και κάπου εδώ λίγη το highlight. Για να δούμε τώρα. Ο Κέπα έχει την μπάλα. Δίνει στον Κιμπεπέ. Κιμπεπέ θα. Τι παλιά είναι αυτή. Ψηλή παλιά στον Εμπαπέ. Αλλά ο Σέλντον Μπιάι τελευταία στιγμή βάζει το χέρι του εκεί πέρα και διώχνει σε corner. Μάλιστα. Με το Βεράτι το corner. Ο οποίος σηκώνει τα χέρια για κάποιο σύστημα λογικά που έχουν δοκιμάσει στην προπόνηση. Όχι. Τιάγκο ελέγχει την μπάλα έξω στην περιοχή. Εμπαπέ συγκλίνει. Παίρνει το χώρο του. Θα βγάλει τη σέντρα για τον Παβόν στην άλλη πλευρά του γηπέδου όμως μακριά. Ο οποίος στριφογυρνάει, ξαναμπαίνει μες στην περιοχή. Μαυροπάνος γυρνάει πίσω στο Σέλντον Μπιάι. Με άγχωσε λίγο αυτή η κεφαλιά του Μαυροπάνου. Ευτυχώς μάζεψε ο Σέλντον εύκολα. Δεν παίζει καλά ο Ναβάρο, δεν παίζει καλά ο Βινίσιου Ποπό, από ό,τι βλέπω. Ραντζέλ δίνει στο Βραζιλιάνο τώρα Βινίσιου Ποπό. Ανδρούτσος δεν μπορεί. Ξανά Βινίσιους. Διόγκο Μπράς δεν είναι καλή σέντρα και τώρα λογικά η Παρή θα βγάλει αντιπίθεση. Αυτά τα λάθη δεν θέλω. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα βγαίνει στην αντιπίθεση και τι ταλέντο έχει η Παρή. Εμπαπέ δίνει στον ολομόναχο Παβόν ο οποίος θα κάνει το 1-1. Εντάξει, δεν μπορείς να τους φτάσεις καν. Όχι απλά να παίξεις ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς σε ταχύτητα να τρέξουν και να τους φτάσεις τους επιθετικούς τους. Εμπαπέ είσαι ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Παβόν ο οποίος έχει εξαιρετικό ταλέντο. Ντεμπελέ, Τιάγκο, μέχρι και ο Βεράτη και ο Ραμπιό είναι πάρα πολύ γρήγοροι σε σχέση με τους δικούς μας. Είναι σχεδόν τόσο γρήγοροι όσο και οι δικοί μας εξτρέμ, νομίζω, σαν half αυτοί. Μάλιστα, 1-1 δεν είναι κακό αποτέλεσμα στο ημίχρονο αυτό, να σας πω την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να χάνουμε κιόλας. Το ότι έχουμε βάλει γκολ είναι ευτύχημα. Θα μπορούσαμε να είχαμε όμως βάλει και δεύτερο γκολ, γιατί χάσαμε καλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Βινίσιου Ποπό έχει 6,4. Δεν έχει προσαρμοστεί. Έχει χάσει και κανένα δύο ευκαιρίες, η αλήθεια είναι. Ίσως να είναι η πρώτη μου αλλαγή και να βάλω τον Παναγιώτη Μωραήτη, αλλά και ο Μπεσό δεν παίζει καλά με 6,1. Ενώ έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο τάκλινγκ στο πρώτο ημίχρονο. Μετά, μάλλον φταίει στο γκολ. Όπα, τι έκανε εδώ πέρα. Λάθος. Τον Εράκοβιτ θέλω να βάλω στη θέση του Μπεσό. Ο οποίος και στα δύο μάτς με την Παρή, εν τέλει δεν έχει καλό rating στο τέλος του αγώνα ή όταν βγήκε αλλαγή. Και στα δύο μάτς έγινε αλλαγή. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο λόγω άγχους, επειδή παίζει απέναντι στην ομάδα στην οποία ανήκει. Βινίσιου Ποπό θα βγει για να μπει ο Παναγιώτης Μωραήτης, ο οποίος έχει την εμπειρία να εκμεταλλευτεί κάποια κατάσταση, ίσως θα δούμε. Ο Μούργος και ο Μπράς δεν παίζουν καλά, επίσης δεν παίζει καλά και ο Ναβάρο, αλλά στη θέση του Ναβάρο έχω τον Κωνσταντινίδη στον πάγκο νομίζω. Εμπαπέ στο κορ, στο φάουλ, απευθείας, 2-1. 15 γκολ έχει βάλει ρε παιδιά μέχρι τώρα και είναι Οκτώβριος. Είναι τέλος Οκτωβρίου. Απίστευτο. Αρχές Νοέμβρη, εντάξει. Αρχές Νοέμβρη και έχει βάλει 15 γκολ. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, θα κάνω την αλλαγή και θα βγάλω τον Diogo Braz για να βάλω τον Αλμπάνι. Έτσι αλλιώς τώρα προσπαθούμε να κυνηγήσουμε, μπας και σοφαρίσουμε. Δεν αρκεί να βγάλω αμυντικό. Οπότε, βάλω τον Αλμπάνι. Θα είναι και πιο φρέσκος. Είναι καλός παίχτης γενικότερα, να δούμε. Εντάξει, Παρί από το 1-0 και μετά. Και από αυτές τις 2-3 φάσεις που βγάλαμε κυριάρχησε. Θα τους πω να πιέσουνε. Να πιέσουνε μπροστά, μπας και καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Θα βγάλω και very attacking την ομάδα. Μπας και γίνει τώρα εδώ στα χασομέρια κάτι. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Η Παρή με το ίδιο ακριβώς σκορ. Αλλά αντίθετα, προηγηθήκαμε εμείς και το γύρισε. Ενώ στο πρώτο μάτς είχε προηγηθεί 2-0 η Παρή και απλά μειώσαμε. Θα πάρει τη δεύτερη της νίκη. Θα πάει στους 7 βαθμούς και αυτή. Εμείς είμαστε στους 0. Το βλέπετε πίσω μου. Μετά από 4 μάτς μένουν 2 μάτς. Ό,τι και αν γίνει θα πάρουμε 6 βαθμούς. Άρα έχουμε μείνει εκτός συνέχειας, είτε Europa League είτε Champions League. Δεν έχω να τους πω κάτι. Νομίζω ότι κάναμε πολύ καλές εμφανίσεις φέτος στο Champions League βάσει και των δυνατοτήτων μας. Μένουν 2 μάτς τα οποία θα προσπαθήσουμε έστω να πάρουμε ένα βαθμό, τον παρθενικό μας βαθμό. Γενικά γκολ έχουμε βάλει 3 γκολ φέτος στο Champions League. Νομίζω ότι αν είμαστε λίγο επικοινωνικοί με την ομάδα, είναι μια χαρά πορεία βάσει και του ομίλου στον οποίο κληρωθήκαμε. Είπαμε ότι θα διεκδικήσουμε τον Άγιαξ την τρίτη θέση. Από ό,τι φαίνεται, Άγιαξ και Παρί και τότε να παίζουν και οι τρεις για το ποιος θα περάσει. Ένας θα μείνει εκτός. Προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι θα περάσει το τέλος η Παρί και θα μείνει εκτός ο Άγιαξ. Ο οποίος είχε ξεκινήσει καλά, αλλά νομίζω ότι θα μείνει εκτός και θα συνεχίσει το Europa. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν για μας. Αυτό ήταν, παιδες, και το σημερινό επεισόδιο. Είδαμε τα δύο μάτς με την Παρί, την ήττα 2-1 μέσα στο Parc des Princes και 1-2 μέσα στην έδρα μας.
Την νίκη με την Ξάνθη, την ήττα από τη Λάρισα, την νίκη με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι, το 0-0 στο κύπελλο με την ΑΕΚ όπου μας κρατάει στην πρώτη θέση. 4 βαθμούς εμείς, 4 και η ΑΕΚ, και λογικά θα κερδίσουμε την Κέρκυρα και θα περάσουμε. Και το 3-1 με την ΑΕΚ στο ντέρμπι τη Super League. Και βρισκόμαστε όπως βλέπετε στη δεύτερη θέση τη Super League με 17 πόντους, παιχνίδι, με παιχνίδι λιγότερο. Έχουμε στρώσει τις εμφανίσεις μας και γενικότερα πλέον κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία, μιας και μείναμε και εκτός από Champions League, δεν υπάρχει άγχος και δεν θα χτυπήσουμε πάρα πολύ αυτά τα μάτς που απομένουν στο, τα δύο μάτς που απομένουν στο Champions League. Και αυτό, αποκλειστήκαμε το Champions League, νομίζω εξαιρετικές εμφανίσεις κάναμε όσο μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και ακόμα καλύτερα. Η διοίκηση είναι φανερά ευχαριστημένη, 75% εδώ βλέπετε. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε το βίντεο, να κάνετε ένα like αν σας άρεσε και γενικότερα αν κάτι δεν σας άρεσε μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια για να το συζητήσουμε και να γίνει ένα σωστό feedback από την περιγιά σας προς εμένα. Κάτω στην περιγραφή θα βρίσκονται όλα τα social media μου για να τα τσεκάρετε, Facebook, Instagram και Discord για να έρθετε να τα λέμε και να μεγαλώσει και εκεί η παρέα. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο ή κάποιο live, γιατί και στο Twitch κάνουμε live αλλά και εδώ στο YouTube με την ανεργία. Γεια σας από μένα.